είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε ζωντανά στη Βεργίνα τηλεόραση και αρχίζουμε τη βόλτα μας στη περιφέρεια, 6 και 10 πρώτα λεπτά. Πρώτη μας στάση, Πιερία, πανέμορφη Κατερίνη, παραλίες, βουνά, ό,τι θέλουμε εκεί είναι και ο κύριος Πέτρος Σταθακόπουλος από το kpanews.gr. Καλησπέρα στην πανέμορφη Πιερία. Καλησπέρα Χριστό. Τι κάνετε, πώς είστε? Είμαστε καλά. Να, όλη η περιφέρεια εδώ πέρα σιγά σιγά γιορτάζουμε τις απελευθερώσεις και όλες τις εορταστικές εκδηλώσεις. Είχαμε και εμείς την απελευθέρωση προχθές της Κατερίνης, στις 16 Οκτωβρίου, την γιορτάσαμε και εμείς ωραία. Είχαμε την παρέλαση, είχαμε κατάθεση στεφάνων στο μνημείο της Κεντρικής Πλατείας από όλο το πρωτόκολλο. Γενικότερα είχαμε έτσι ένα ευχάριστο κλίμα. Όμως πέρασε η παρέλαση, τελείωσε, ξαναμπήκαμε πάλι στους θυμούς κανονικούς. Να πούμε δύο-τρία πράγματα τώρα για το τι συμβαίνει και το τι συνέβη. Mm-hmm. Έχουμε λοιπόν μία εκδήλωση με τίτλο «Φιλοσοφικό καφενείο». Είναι μία συγκέντρωση στην οποία καλείται ο κόσμος να συμμετάσχει. Συγκέντρωση αναζήτησης ουσιαστικά. Ένα φιλοσοφικό καφενείο, το οποίο γίνεται υπό την αιγίδα της Εστίας Πυριδών Μουσών στην Αστική Σχολή Κατερίνης, το Σάββατο 29 Οκτωβρίου στις 6 ώρα το απόγευμα. Καλεσμένος του καφενείου αυτού είναι και η υπηρετής του φιλοσοφικού καφενείου του φιλοσοφικού καφενείου Αθηνών, ψυχίατρος και μελητής φιλοσοφικών ζητημάτων, κ. Γιάννης Αυγουστάτος. Συνεχίζουμε. Έχουμε την κυρία Φούφη Γεννηματά στην Κατερίνη. Έρχεται επίσης το Σάββατο 21 Οκτωβρίου σε μια προγραμματισμένη επίσκεψη ως υποψήφια πρόεδρος της Δημοκρατικής Συμπαράτασης στο Πνευματικό Κέντρο Κατερίνης, στην αίθουσα Κάδη, στις 7.30. Να πούμε, να σημειώσουμε εδώ ότι την περασμένη εβδομάδα επισκέφθηκαν η Κατερίνη και δύο ακόμα συνυποψηφοί της κυρίας Γεννηματά, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης και ο κύριος Γιώργος Χανίνης, στα πλαίσια του αγώνα που κάνουν για την Προεδρία της Δημοκρατικής Συμπαράταξης. Επέτρεψε μου, Πέτρο, σε παρακαλώ. Η ερώτηση που κάνω σε όλους τους συναδέλφους από την περιφέρεια, γιατί ήταν και ο κύριος Καμπίνης εδώ, θα δούμε και σε άλλους νομούς, κάνουν αυτές τις προεκλογικές, ας το πούμε έτσι, περιοδίες όλοι οι επικεφαλείς, οι υποψήφοι, μάλλον, συγγνώμη, για την Προεδρία της Δημοκρατικής Συμπαράταξης. Η Δημοκρατική Συμπαράταξη προέρχεται από κόμματα τα οποία ήταν πολύ ισχυρά στη Βουλή, πέσανε κάπως τα ποσοστά τους, ενισχύθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα που δυσαρεστήθηκε ο κόσμος με το ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρουμε πώς θα κινηθεί στις επόμενες εκλογές. Υπάρχει ενδιαφέρον στην Πιερία για αυτές τις διαδικασίες, γενικά για όλους τους υποψήφιους και την ανασύσταση της κέντρο-αριστεράς? Κοιτώντας λίγο έτσι τις φωτογραφίες και κάνοντας ρεπορτάζ εγώ προσωπικά, είδα ότι υπάρχει ενδιαφέρον. Οι αίθουσες ήταν γεμάτες, τουλάχιστον στους δύο τελευταίους υποψηφίους. Για τη Φώτη Γεννηματά, δεν ξέρω ακόμα, θα σας πω το Σάββατο. Ναι, υπάρχει ενδιαφέρον. Γενικώς υπάρχει ενδιαφέρον. Δεν ξέρω, κάτι γίνεται και στον χώρο της κέντρο-αριστεράς. Προφανώς υπάρχει μια ανασύνταξη. Και προφανώς υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από τα κέντρο αριστερά κόμματα και γενικά από τους ανθρώπους που ήταν παλιά ΠΑΣΟΚ κλπ. Υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον. Ναι, θα το έλεγα, υπάρχει πολύ ενδιαφέρον στην Κατερίνη. Ωραία. Τι άλλο έχουμε από Πιερία? Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Έχουμε ένα χάλκινο μετάλλιο για μια κοριμιάτισσα αθλήτρια στο τζούντο. Η αθλήτρια λέγεται Κυριακή Πεπονή, από τον Κορινό, αγωνίστηκε τελευταία φορά με το σύλλογο Τζούντο Κλαμπ του Κορινού Πύρος Δήμας στο Διεθνές Τουρνουά Τζούντο Σακούρα στην Κατερίνη στα 45 κιλά και κατέκτησε την τρίτη θέση φέρνοντας το χάλκινο μετάλλιο. Η Μαρία Ελθρίτρια θα αγωνίζεται πλέον στο αθλητικό σωματείο Σακούρα Κατερίνης. Επίσης, σήμερα ο Δήμος Κατερίνης, από σήμερα μάλλον και αύριο, ως επικεφαλής της κοινωνικής σύμπραξης της Περιφερειακής Ενότητας Πυρίας, ανακοινώνει ότι θα πραγματοποιεί διανομή κρέατος, μοσχάρι, χοιρινό και είδη παντοπολίου, ζυμαρικά, φασόλια, φακές κλπ. Στους ωφελούμενους του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης που επέλεξε να είναι ωφελούμενοι και του προγράμματος Επισητιστική και Βασική Υλική Συνδρομή του ΤΕΒΑ. Η διανομή ξεκίνησε, όπως σας είπα, σήμερα, θα συνεχθεί και αύριο. Γίνεται ομαλά στις αποθήκες του Δήμου Κατερίνης, που βρίσκονται δίπλα στο ΤΕΙ Κατερίνης, στην οδό Καλμινοπούλου 2 και Μαντζαροπούλου γωνία. Δεν υπάρχει ένα πρόβλημα σε εμείς. Λεπτομέρειες για το πώς μπορεί να συμμετάσχει κάποιος εκεί μπορεί να βρουν όλοι, εννοείται, στο Kappa News, έτσι, www.kappa.news.gr. Και έχουμε, αναμένουμε στις 29 του μηνός κάτι ακόμα, τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας Ομαλά στην Κατερίνη. Η υποδοχή θα γίνει στις 20 Οκτωβρίου, συγγνώμη,
η υποδοχή θα γίνει κατόπιν πρωτοβουλίας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κέντρου Κατερίνης και Πλαταμόνος κ. Γεωργίου, με την υποστήριξη του Ποντιακού Συλλόγου Κατερίνης Παναγίας Ομελά, θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Ναό του Αγίου Σάββα την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου στις 6 ώρα το απόγευμα. Και καθ' όλη τη διάρκεια μέχρι τις 27, την Παρασκευή της 27 που θα παραμείνει η εικόνα εδώ, θα υπάρχουν διάφορες δοξολογίες και διάφορα events. Και εκδηλώσεις. Εκδηλώσεις. Πρόγραμμα επίσης μέσα στο Kappa News μπορείτε να βρείτε. Ο Ιερός Ναός θα παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ για προσκύνημα τις εικόνες και εννοείται έτσι θα τελούνται καθημερινά οι ιερές ακολουθίες. Επίσης σήμερα να πούμε ότι είναι η έναρξη, μάλλον σήμερα, από τις 18 του μηνός, είναι σήμερα, η έναρξη της συγκομιδής και της συσκευασίας ακτινιδίων με η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Ακτινιατρικής Πιερίας ανακοίνωσε ότι ορίζεται σύμφωνα με τον νόμο η 18η δεκάτου, δηλαδή σήμερα, ως ημερομηνία έναρξης συγκομιδής και συσκευασίας των ακτινιδίων ποικιλίας Hayward για την εμπορική περίοδο 2017-2018. Έχουμε και μια επίσημη πρόσκληση, άλλο θέμα, για τις εκλογές που πρόκειται να γίνουν στο Επιμελητήριο Πιερίας. Οι εκλογές λοιπόν θα διεξαχθούν στις 3, 4 και 5 Δεκεμβρίου, ημέρες Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη, κατά τις ώρες 8 το πρωί έως τις 7 το βράδυ, με διάλειμμα από τις 3 έως τις 4, μεσημεριανό, στο κτίριο του Επιμελητηρίου, στην οδό 28 Οκτωβρίου 9. Λεπτομέρειες για το ποιοι έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν κλπ. Επίσης, σε δελτίο τύπου που έχει ήδη δημοσιοποιηθεί στο Kappa News. Αύριο, να πούμε κάτι τελευταίο, είναι η Ευρωπαϊκή Μέρα Επανεκκίνησης της Καρδιάς και στην κεντρική πλατεία της πόλης, στην πλατεία Ελευθερίας, θα υπάρχουν εκδηλώσεις τις οποίες συνδιοργανώνουν ο Δήμος Κατερίνης, δηλαδή το Γραφείο της Πολιτικής Προστασίας, το ΕΚΑΒ, το Σώμα Εθελοντών Σαμαριτών, Διασωστών και Ναυαγωθών Κατερίνης και του Ελληνικού Εθνού Σταυρού και η Διευθυντική Ομάδα Πιερίας. Εκεί θα υπάρχουν έτσι διάφορα events και θα δείτε στον κόσμο γενικότερα για τις καρδιοαναπνευστικές ανοσογονήσεις και λοιπά διάφορα τέτοια θέματα και για τα παιδιά φυσικά να μαθαίνουμε. Αυτά είναι τα μέχρι στιγμής τα νέα και εννοείται ότι η ενημέρωση τρέχει συνεχώς και μπορούν όλοι να ενημερωθούν ηλεκτρονικά όσοι θέλουν βέβαια από το site μας. kappanews.gr από την Κατερίνη για όλη την Πιερία και την Κεντρική Μακεδονία. Αυτό το καλό του ίντερνετ είναι ότι μπορούν σε όλο το κόσμο να μάθουν τα νέα της κάθε περιοχής. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ Πέτρο, να ευχηθούμε καλό απόγευμα στην Πιερία και στην Κατερίνη. Δεν θα σε κρατήσω άλλο γιατί ξέρω ότι έχεις και κάποιες υποχρεώσεις. Να είσαι καλά. Περνάμε λοιπόν εμείς σε κάποιες ειδήσεις, θα αλλάξουμε λίγο νομό, θα πάμε στην Πέλα. Εκεί υπήρχε ένα μεγάλο θέμα στα Γιανιτσά. Σχεδόν όλη η πόλη σήμερα ξύπνησε χωρίς νερό. Από τις 3 λοιπόν τα ξημερώματα, υπάλληλοι της εταιρείας σύνδρευσης της ΔΕΙΑ εκεί στα Γιανιτσά, με συνεργεία της ΔΕΗ, προσπαθούσαν να αποκαταστήσουν τη διαρροή σε σπασμένο αγωγό στην πλατεία Γιώτα των Γιανιτσών. Σχεδόν όλη η πόλη. Μια μεγάλη πόλη. Έχει, αν δεν κάνω λάθος, συγχωρέστε με αν κάνω λάθος, αλλά πιστεύω ότι είναι γύρω στους 40.000 κόσμος εκεί. Είναι μια μεγάλη πόλη στα πάνω κάτω, χοντρικά το νούμερο στα Γιανιτσά. Σχεδόν όλη η πόλη δεν είχε νερό. Ευχόμαστε να έχει αποκατασταθεί η υδροδότηση. Τώρα, την Παρασκευή μεθαύριο 20 του μήνα, ημέρα απελευθέρωσης των Γιανιτσών από το τουρκικό ζυγό, τα σχολεία της πόλης θα μείνουν κλειστά και θα υπάρχουν εκδηλώσεις αύριο και μεθαύριο με αφορμή αυτή την επέτειο. Και μία ακόμη είδηση μας έκανε εντύπωση πριν πάμε στην επόμενη τηλεφωνική μας. Βρέθηκαν, λέει, τα ίχνη παλιού οικισμού Πλούγκαρ έξω από τον Άγιο Λουκά. Κατά την κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου που γίνεται αυτού του TAP, που θα επιφέρει πολύ σημαντικά ωφέλη σε περιοχές από όπου θα περάσει. Ήρθε, λέει, μια πληροφορία την οποία μετέδωσε το logospelas.gr, συνεργάτης μας στον ομό Πέλας, ότι βορειοανατολικά του Αγίου Λουκά, περίπου 500 μέτρα, λέει, από το φυλάκιο του Αγίου Λουκά, κατά την επιφανειακή εξκαφή των αγροτεμαχίων για την τοποθέτηση του αγωγού, βρέθηκαν ίχνη κατοίκησης με αποτέλεσμα να ενημερωθεί, όπως προβλέπεται, η αρχαιολογική υπηρεσία. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για ίχνη από την εποχή της Τουρκοκρατίας, 1800 με 1900. Και όπως όλα δείχνουν, πολύ πιθανώς να είναι ο οικισμός Πλούγκαρ που βρισκόταν στην περιοχή αυτή μέχρι και λίγο πριν την αποξήρανση της λίμνης. Πολύ σημαντική λοιπόν είδηση μας έρχεται από την Πέλα και από την Πέλα θα πεταχτούμε λίγο πιο ανατολικά στο νομό Κιλκής, στην πανέμορφη Γουμένισσα και είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή η κυρία Μαρία Μπαρλή από το γουμένισσα.eu. Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Καλησπέρα και στο τηλεοπτικό κοινό σας και σε εσάς από τη Γουμένη σε την όμορφη νύχτα του Πάικου. Τι κάνετε? Μια χαρά είμαστε. Εσείς, τα νέα σας? Καλά, πολύ καλά. Έχει υπέροχο καιρό η Γουμένη και θα συνεχίσει να έχει και τις επόμενες ημέρες. Μπορώ να ξεκινήσω? Βεβαίως, βεβαίως. Σας ακούμε. Θα ξεκινήσω με ένα δελτίο τύπου της αστυνομίας, όπου συνελήφθησαν δύο άτομα, είναι δαπή, 46χρονος και 26χρονη. Η σύλληψή τους έγινε στις 16 Οκτωβρίου το μεσημέρι σε περιοχή του Κυλκής από την ασφάλεια Κυλκής για πώληση νοθευμένου ελαιολάδου σε έναν 78χρονο ημιδαπό, όπου του πούλησαν 28 πλαστικά δοχεία με λάμπη άγνωστης προέλευσης. Όταν συνελήφθησαν βρέθηκε και ένα χρηματικό ποσό επάνω στον 46χρονο των 50 ευρώ. Η σύλληψή τους φυσικά, αφού σχηματίστηκε δικογραφία, οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Κυλκής και συνολικά κατέσχεσε η αστυνομία 45 δοχεία των 5 λίτρων. Θα πρέπει να προσέχουμε τι αγοράζουμε και από ποιο πλανόδιο αγοράζουμε. Θα πρέπει να προσέχουμε κυρίως για την υγεία μας, γιατί πολλές φορές το φθηνό μπορεί να είναι νοθευμένο, μπορεί να είναι οτιδήποτε άλλο. Και καλό είναι να εμπιστευόμαστε μόνο τις επίσημες συσκευασίες των εταιριών που πολλούνται μέσα από τα σούπερ μάρκετ, τα μίνι μάρκετ, τέλος πάντων τους επίσημους προμηθευτές. Μα ο 78χρονος με ένα πεντάρικο αγόρασε τόσα πολλά λάδι για 5 λίτρα. Μου κάνει εντύπωση και αριθμό τι τα ήθελε ένα άνθρωπο όλα αυτά τα λάδια. Τέλος πάντων, ας ευχηθούμε. Ήθελε να τα δώσει στα παιδιά του, στα εγγόνια του. Ήθελε να κάνει μια καλή κίνηση. Αλλά δεν ξέρουμε ποτέ τι αγοράζουμε. Θα πρέπει να προσέχουμε πολύ. Συνεχίζω, είναι πολύ σημαντική η εβδομάδα που έρχεται για τη Γουμένησα, γιατί είναι η 105η επέτειο απελευθέρωση τη Γουμένησα, όπου η Γουμένησα απελευθερώθηκε στις 23 Οκτωβρίου του 1912 από τον Οθωμανικό ζυγό. Οπότε, όπως είναι εύλογο, η Δημοτική Κοινότητα Γουμένησας και ο Δήμος Παιωνίας διοργανώνουν μια σειρά εκδηλώσεων επαιτειακών. Ξεκινάμε από το Σάββατο 21 Οκτωβρίου, όπου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Πολιτικό Κέντρο Γουμένησας, ο Ολογραφικός Πολιτικός Σύλλογος Άγιος Κρύφων Γουμένησας διοργανώνει ομιλία με θέμα επίκουρη επεκτείνηση των Βαλκανικών πολέμων της απελευθέρωσης της Γουμένησας και μια σημαντική συναυλία αφιερωμένη στο μουσικοσυνθέτη Σταύρο Ξαρχάκο με τίτλο «Ήρθε ο καιρός», σε συνεργασία με το Μουσικό Σύλλογο Κυλκής και την Λαϊκή Ορχήστρα του Πολυάνιου Οδείου Κυλκής. Την Κυριακή 22 Οκτωβρίου ο ίδιος σύλλογος διοργανώνει 68η εθελοντική αιμοδοσία στα γραφεία του Συλλόγου από τις 9.30 έως τις 12.30 σε συνεργασία με το Νοσοκομείο Κυλκής. Την ίδια μέρα στις 6.30 στο Πολιτικό Κέντρο Γουμένησας, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η Περιφερειακή Ενότητα Κυλκής, ο Πολιτικός Σύλλογος Γουμένησας, οι Παίωνες συνδιοργανώνουν εκδήλωση εορτασμού της απελευθέρωσης της Γουμένησας με ομιλία με θέμα η Γουμένησα στον χρόνο και στην ιστορία και ομιλητή του κύριο Ιωάννη Παπαλαζάρου, σημαντικό εκπαιδευτικό και συγγραφέα. Στη συνέχεια θα υπάρχει η παρουσίαση της μικρής χοροδίας των Παίωνων. Και στο τέλος θα γίνει η παρουσίαση του βιβλίου του συγγραφέα και εκπαιδευτικού κ. Χρήστου Π. Ίντου με θέμα «Η μουσική της Γουμένησας». Ένα βιβλίο που έχει γράψει ο κ. Ίντος μέσα στα πολλά που έχει γράψει. Και το τέλος θα είναι με πρόγραμμα με τα χάλκινα της Γουμένησας. Την Δευτέρα, που είναι η μέρα η επίσημη παρέλαση, θα υπάρχει όλη η γνωστή διαδικασία της 7 κοντονοκρουσίας και λειτουργία κατά των στεφάνων και στις 11.30 η παρέλαση που θα γίνει από όλα τα δημοτικά σχολεία της Παιωνίας, των Λυκείων, των Γυμνασίων και των Πολιτικών Συλλόγων που θα δηλώσουν συμμετοχή στην πλατεία 23 Οκτωβρίου, όπου είναι η πλατεία που απελευθερώθηκε η Γουμένησα. Συνεχίζω στα πλαίσια πάλι της απελευθέρωσης της Γουμένησας, την Δευτέρα το απόγευμα στις 4.30 ένας νέος σχετικά σύλλογος, ο Σύλλογος Φίλος Βετεράνων Γουμένησας διοργανώνει ποδοσφαιρικό αγώνα φιλικό με τους βετεράνους Δέριας στο γήπεδο της Τούμπας Παιωνίας, είναι ενός οικισμού λόγω των εργασιών που γίνονται στο δημοτικό στάδιο Γουμένησας και έτσι δεν μπορεί να γίνει εκεί πέρα ο αγώνας. Είναι ένας φιλικός αγώνας μεταξύ βετεράνων Γουμένησας και βετεράνων Δέριας. Συνεχίζουμε είδηση που έρχεται από την Δημοτική Κοινότητα Ευρωπού και αφορά μια ιδιαίτερη διάκριση όχι μόνο για τον Ευρωπό αλλά και για την Ελλάδα. Συμμετείχε αθλητής του Συλλόγου Πάλης Ευρωπού με την ονομασία Καραγιάννης, ο κύριος Παυλίδης Θεοδόσιος, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πάλης που έγινε στην Τουρκία στις 13
έως 15 Οκτωβρίου και ο αθλητής αυτός διακρίθηκε στα 90 κιλά τρίτος. Ο κύριος Παυλίδης Θεοδόσιος είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που σηκώνει την ελληνική σημαία ψηλά, αλλά δυστυχώς ήταν η μοναδική νίκη ελληνική που είχε και η Τουρκία στο παγκόσμιο πρωτάθλημα αυτό. Προχθές είχαμε την επίσκεψη του κυρίου Γεωργίου Καμίν στο γενικότερα την περιφερειακή νοτακικής, γιατί σύμφωνα με πληροφορίες μου επισκέφτηκε και την περιοχή μας, αλλά επίσημα επισκέφτηκε το Δήμο Κυλικής και το Δήμαρχο Κυλικής. Ο κύριος Ισμανίδης τον δέχτηκε στο γραφείο του, τον Δήμαρχο Αθηναίων και υποψήφιο πρόεδρο της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, τον κύριο Γεώργιο Καμίνη. Στο επίκεντρο της συνάντησης τέθηκαν ζητήματα που αφορούν την αυτοδιοίκηση και το πολιτιστικό μας σύστημα. Ο Δήμαρχος Κυλικής αναφέρθηκε με επενετικά λόγια για τον κύριο Καμίνη, για την αυτοδιοικητική του πορεία και τον κατεβόδωσε με ευχές για καλή επιτυχία στον προεκλογικό του αγώνα. Και τελευταίο σας έχω μια πάρα πολύ σημαντική είδηση, όπου αφορά το Πολύκαστρο ουσιαστικά. Ανοιχτή επιστολή έστειλε ο Δήμαρχος Παιωνίας, ο κύριος Χρήστος Γκουντενούδης, για τα διόδια. Θα μου επιτρέψετε όμως να την αναφέρω ακριβώς όπως εστάλει, γιατί εστάλει και στην περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας, στον πρόεδρο ΠΕΔ, στον αντιπεριφερειάρχη Κυλικής, στους βουλευτές Κυλικής, στους βουλευτές Β' Θεσσαλονίκης, στον δήμαρχο Κυλικής, στους δημάρχους περιφερειακής ενότητας Κυλικής, ώστε να τους ενημερώσει και να ζητήσει την αρρωγή τους για τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει για το θέμα της ΠΑΘΕΑ, αλλά και την τοποθέτηση διοντίων στο Πολύκαστρο και στους Ευζώνους. Η επιστολή έχει ως εξής, θα σας την στείλω και συνημμένο. Αξιότιμοι κύριοι, καθώς γνωρίζετε και εσείς, το πείμα της Εθνικής Οδού από τα Μάργαρα μέχρι τον κόμβο Πολυκάστρου είναι το μοναδικό στο οποίο υπάρχει αφίδρομη κυκλοφορία. Τραγικό αυτό. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τις φορές επί του οδοστρώματος λόγω της μη συντηρήσεως αλλά και της συσκότησης που παρατηρείται σε αρκετά σημεία, το καθιστούν εξαιρετικά επικίνδυνο, με συνέπεια να χάνονται άδικα ανθρώπινες ζωές. Το τμήμα αυτό της ΠΑΘΕ είναι ουσιαστικά η πύλη εισόδου της χώρας για περίπου 8 εκατομμύρια ανθρώπους από και προς το εξωτερικό. Η κίνηση ιδιαίτερα την καλοκαιρινή περίοδο είναι αυξημένη αλλά και βεβαρημένη λόγω των φορτηγών βαρέως τύπου. Η δε σημερινή περίοδο, λόγω της πυκνής ομίχλησης, η οδήγηση καθίσταται ακόμα πιο δυσχερής. Εμείς ως Δημοτική Αρχή Παιωνίας έχουμε επισημάνει πολλά και την ανάγκη να επισκεφτεί το λόγο τμήμα της Εθνικής Οδικής Αρχηρίας, καθώς η σχετική μελέτη είναι ήδη έτοιμη στα γραφεία της Εγνατίας Οδού ΑΕ, απλά χρειάζεται επικυρωποίηση. Αυτό το δελτίο τύπου εστάλει επίσημα σε όλους αυτούς που σας ανέφερα, ζητώντας ουσιαστικά ο Δήμαρχος και ο Δήμος Παιωνίας βοήθεια από όλους αυτούς, ώστε να μπορέσει να λυθεί το πρόβλημα και να μην βάλουν διόδια στην έξοδο και την είσοδο Πολυκάστρου και στους Ευζώνους. Τώρα, αν θα έχει αυτό έτσι ο τέλος, δεν γνωρίζω, αλλά για τους κατοίκους τους μόνιμους, μάλλον θα είναι τραγικό, λόγω του ότι πολλοί φεύγουν στο εξωτερικό και σκέψουν να χρειαστεί και να πληρώσεις και διόδια για να μπεις στο Πολύκαστρο. Κοιτάξτε, ένα άλλο θέμα, επιτρέψτε μου λίγο. Ένα θέμα που υπήρχε στην Πιερία είναι ότι όταν μπήκαν τα διόδια στο Αιγίνιο και τέλος πάντων τα πολλά διόδια που έχει αυτός ο καημένος ο νομός, καημένος από άποψη των διοδίων και όλα αυτά, κάποιος αγρότης για να πάει από το σπίτι του μέχρι το χωράφι του έπρεπε να πληρώνει διόδια. Δεν ξέρω αν η οροθέτηση, η χωροθέτηση, όπως θέλετε πείτε το, που έχει γίνει εκεί, θα υπάρξουν και τέτοιου είδους προβλήματα να κινηθεί κάποιος μέσα στα όρια του Δήμου. Νομίζω ότι δεν θα υπάρχει διάκριση. Θα σε ρωτάνε αν είσαι μόνιμος κάτοικος. Άρα λοιπόν θα υπάρχουν και τέτοια προβλήματα αν μπουν διόδια σε κοινωνία. Η τοπική κοινωνία είναι ανάγκη τουλάχιστον του Πολυκάστρου, γιατί άμεσα τη γουμένησα δεν την αφορά, αλλά εννοείται ότι συμβαδίζει με τον τρόπο που αντιμετωπίζουν το γεγονός. Ωραία. Αυτά λοιπόν είχα να σας πω. Αυτά είναι. Ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ για την συνεργασία και ό,τι καλό. Να είστε καλό καλά. Καλό απόγευμα. Γεια. Καλό απόγευμα στην Γουμένισσα και στο Κυλκής Γουμένισσα. Θα χαρούμε πολύ να μας επισκεφτείτε τη Δευτέρα στην παρέλασή μας, αν έχετε χρόνο και διάθεση. Αν... Και όχι μόνο εμείς, όποιος μας ακούει και μπορεί να είναι από την ευρύτερη περιοχή, να πάει. Ωραία. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Έχουμε κάποιες ειδησούλες σημαντικές και από τη Χαλκιδική, μια που υπάρχει και ένα πρόγραμμα σχολικής στέγης στον Δήμο Κασάνδρας για κάποια σχολεία που θα γίνει στη Καλάνδρα και στη Κασανδρία. Έχουμε παράταση μέχρι τις 20 Οκτωβρίου που δόθηκε για να... από τη Γενική Γραμματεία Διαβίου Μάθησης
για τις ειδικότητες που προσφέρει το δημόσιο ΙΕΚ Χαλκιδικής, όσοι θέλετε να κάνετε τα χαρτιά σας για αυτό εδώ, είχαμε μια εξιχνίαση απάτης που έγινε, που αφορά και τη Χαλκιδική αλλά και τις Σέρες. Κάποιοι απατεώνες πήγανε και ελίστεψαν ηλικιωμένους κυρίως αυτές τις περιοχές. Έχουμε στην Ημαθία μια σημαντική εκδήλωση. Η ομάδα δράσης ανέργων ομού Ημαθία σας καλεί σε εκδήλωση ενημέρωση που θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τετάρτη και ώρα 7, σε περίπου μισή ώρα δηλαδή, στη στέγη γραμμάτων και τεχνών στη Βέρεια, με κεντρικό μιλητή τον κύριο Ανδρέα Νεφελούδη. Είναι γενικός γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας και θα μιλήσει για την ΕΝΚΛΟ, θα μιλήσει για κάποια προβλήματα εργαζομένων στα σούπερ μάρκετ Καρυπίδη που υπάρχουν εκεί πέρα στην Ημαθία. Μεγάλα θέματα που έχετε γενικά και στην Ημαθία, αλλά θα γίνει και αυτή η εκδήλωση. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Έχουμε κάποιες ειδησούλες από τους νομούς έτσι που αφήσαμε. Θα έχουμε και τον καλεσμένο μας σε λίγο, τον κύριο Φιλιππίδη, πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.